Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα σε όλους. Είναι η εκπομπή Παράθυρο στο Σπορ και για την επόμενη μια ώρα θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε κοντά σας για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Αφού καλησπέρισω τη Ράνια. Καλησπέρα. Ώρα να καλωσορίσω και τους σημερινούς μας καλεσμένους. Κοντά μας έχουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Blue Sky τον πρώην διεθνή αμυντικό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού αλλά και προπονητή ποδοσφαίρου, Νίκο Καρούλια. Κύριε Καρούλια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά, τιμή μου. Όπως επίσης, κοντά μας έχουμε έναν σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος στον αθλητισμό πρώην διεθνής διαιτητής του Water Polo, έχει λάβει συμμετοχή σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως επίσης και σε 5 Ολυμπιάδες. Σημαντικό γεγονός για κάθε άνθρωπο ο οποίος κινείται γύρω από τον αθλητισμό. Όμως είναι και ιδρυτής και πρόεδρος μιας πολυεθνικής εταιρείας, αθλητικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και χώρες του εξωτερικού. Σήμερα αποσχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Ο λόγος για τον Τάκη Παναγκάκο. Κύριε Παναγκάκο, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε ένας σημαντικός άνθρωπος, με μεγάλη προσφορά, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην επιχειρηματικότητα. Κύριε Παναγκάκο, γνωρίζω καλά και ξέρουμε ότι έχετε ασχοληθεί με το water polo, όπως είπαμε, διαιτητής, χρόνια, διακεκριμένος, με 5 Ολυμπιάδες. Με το ποδόσφαιρο ασχολείστε καθόλου, παρακολουθείτε? Το ποδόσφαιρο ασχολήθηκα λόγω ανάγκης, γιατί ήμουνα υπεύθυνος του αθλητισμού των ενόπλων δυνάμεων και του ναυτικού. Και αναγκαστικά έπρεπε στα πρωταθλήματα ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας κλπ. Να εξασφαλίζουμε το προσωπικό, το βοηθητικό, όπως είναι οι διαιτητές. Εγώ βέβαια ήμουνα διαιτητής ποδοσφαίρου. Την τύχη, την ατυχία είχα επί διδακτορίας να παρακολουθήσω μία σχολή, ο κ. Καρούλιας μπορεί να τη θυμάται, που έκανε η Χούντα. Και έλεγε η προκήρυξη ότι δύναται να την παρακολουθείς όσοι διετέλεσαν ποδοσφαιρικές στην εθνική ομάδα. Εγώ έπεσα σε μια Β' Αθήνα, στη Φιλαδέλφια. Αλλά λόγω τότε κυβερνητικούς επιτρόπους κλπ. Του λέω του ταγματάρχη, δεν το λέω, με βάζεις εκεί πέρα. Μετά λέει, σε βάλω, τραβάει ένα χαρτί, ο άλλος ο κυβερνητικός κατευθείαν. Πάω, με κοίταζε ο Νίκος μου, πώς το λέγανε, έπαιζε στο Παναθηναϊκό και διάφοροι άλλοι παίκτες, όπως ήταν Νεστορίδης, ο άλλος από την ΑΕΚ, ο Νεμπίδης. Λέει, δεν σας ξέρουμε. Λέω, έπαιζα στη Γερμανία. Το θέμα είναι, τι να τους πω. Είχατε ξεκινήσει δηλαδή το ποδόσφαιρο από τότε. Ναι, από τότε. Είχατε μπει. Με τη σχολή, παιδιά, καλύτερη σχολή δεν είχε γίνει. Πιάσανε αυτή τώρα λόγω Χούντας. Και φέραν όλη την αφρόκραμα της Ευρώπης. Το διευθυντή σωματικής αγωγής από την Ιταλία. Έναν ασπαρούχο, όπως το λέγανε, από την Βουλγαρία. Όλοι εκεί. Ναι. Ήταν οργανωμένα. Ναι. Όλοι, μάλιστα, είχε βγάλει και ένα παιχταρά. Έπαιξε στη Μαδρίτη, στην Μπάρτσα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Και από εκείνο το πήρα και πέραγα καλά στο ναυτικό. Με το ποδόσφαιρο. Πήγαινε με το ναυτικό να παίξει εκεί, πήγαινα πάνω με όλους εκεί. Πώς ήταν τα δύο. Ήσασταν λοιπόν σε δύο-τρεις σπόρο. Ήσασταν στο πόλο, ήσασταν στο ποδόσφαιρο. Το δε πόλο έγινε το εξής. Θέλω να μας πείτε, κύριε Παναγκάκο, για το water polo, για το πόλο. Πώς ως διαιτητής. Ναι. Σας βρήκε ή το βρήκατε? Ήταν δύο πραγματάκια που αξίζει το δύο σύντομα, ναι, για να πάμε σε κάρτες. Η Ομοσπονδία. Ήταν, τον ξεχνάω, ένας πρόεδρος, ο οποίος ήταν μάλιστα και στον Ωνάση τεχνικός σύμβουλος, γιατί ήταν και καλός δικηγόρος. Και είχε μεγάλες φιλοδοξίες, γιατί μην ξεχνάμε, το πόλο ήταν το μοναδικό ομαδικό άθλημα που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε όλες τις Ολυμπιάδες. Βέβαια. Και έφερε από την Ουγγαρία τρεις μεγάλες προσωπικότητες να φτιάξουν προπονητές. Και έλεγε, όπως το τελειώσει, βγαίνει και διαιτητής. Εγώ πήρα και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Αλλά πού να πάω σαν προπονητής, να πούμε. Λέω, να πάω στην ΑΕΚ που δεν έχει κανέναν. Πάω λοιπόν και τον Κούμα, πρόεδρο. Τον Νίκο τον Κούμα, ένα καλό άνθρωπο, πάρα πολύ καλό.
Μου λέει, εμείς μου λέει, καταγόμαστε από τη Μικρά Ασία μας, όλοι οι ναυτικοί και δεν έχουμε πόλο. Στο φτιάξω εγώ, του λέω. Πάντως διακριθήκατε, να σας διακόψω λίγο, θα πάμε σε καρτούλες, διακριθήκατε πολύ σαν διαιτητής του πόλο, του water polo, και είχατε μεγάλες επιτυχίες. Το θυμάμαι και εγώ, το θυμάμαι. Πρώτα απ' όλα ήμουνα... Τώρα τον θυμάμαι. Να τα θυμάται και ο κύριος Καρούλιας εδώ. Τώρα τον θυμάμαι. Και ευχαριστώ πολύ τώρα, να πούμε για την τιμή που μου κάνει. Μου ήρθε στο μυαλό, ναι. Θυμάμαι λοιπόν ότι γίνανε παιχνίδια, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, και έρχεται ένας φίλος μου, μου λέει, στα νέα της ΦΙΝΑ, ΦΙΝΑ είναι η παγκόσμια ομοσπονδία, το ξέρεις ότι έχεις το ρεκόρ, μου λέει, έχεις παίξει 5 τελικούς, μου λέει, Ευρώπης. Ναι, μου λέει, το λέει εδώ πέρα, να σε παίρνει. Λοιπόν, ο δεύτερος είναι, μου λέει, τάντε Ολλανδός. Να, μας κόλλησε και ένα τίτλο ωραίο. Το water polo, πόσο έχει αλλάξει από την εποχή που σφυρίζατε εσείς με τη σημερινή εποχή? Τι διαφορές υπάρχουν? Η μορφή του water polo έχει αλλάξει τώρα. Μπήκανε νέοι παράγοντες παγκόσμιοι, οι οποίοι άλλαξαν την μορφή του παιχνιδιού. Έγινε πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, μια φορά και έναν καιρό, ο αυτός που βάραγε φάουλ μπορούσε να βαράει το φάουλ κατευθείαν για το σωτέρμα από τα 4 μέτρα. Τώρα μπορεί να το βαράει και τα 6. Αυτό έδωσε μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ο κόσμος βαριόταν και το άλλο να βλέπει πολλές φορές ότι ο διαιτητής απέβαλε ένα με αντικατάσταση και έμενε 45 δευτερόλεπτα η ομάδα με ένα λιγότερο και είχε χάσει, να πούμε, το ενδιαφέρον του. Ήταν αυτοί οι καινούργοι παράγοντες ξένων κρατών που μπορούσαν να το διευθύνουν το άθλημα. Το αλλάξανε και το κάνανε πολύ πιο γρήγορο και έγινε και πολύ πιο θεαματικό. Σωστά. Και έτσι ο κόσμος χαίρεται πολλά γκολ, το πάνω κάτω το αυτό κλπ. Όπως προσπαθούν να γίνουμε όλα τα αθλήματα, να είναι θεαματικά και ελκυστικά προς το κοινό. Κύριε Παναγάκο, θέλω να σας πω το εξής. Κάνατε τεράστιες επιτυχίες ό,τι αφορά το water polo ως διαιτητής στην Ευρώπη, στις Ολυμπιάδες κτλ. Αυτό εξαργυρώθηκε επιχειρηματικά, σας βοήθησε, για θα πούμε στη συνέχεια ότι έχετε κάνει μια εταιρεία κολοσσό. Πόσο σας βοήθησε ο αθλητισμός για να κάνετε αυτή τη μετάβαση και να φτιάξετε αυτή την πολυεθνική, η οποία σήμερα είναι νούμερο ένα ελληνική εταιρεία? Είναι γεγονός ότι το ξεκίνημα το οφείλω εκεί. Είχα μια αναγνωρισιμότητα από το ένα, από το άλλο με τους γονείς και με πρότρεψαν οι φίλοι μου, ρε εσύ ξεκίνα ένα αθλητικό μαγαζί. Ήτανε τότε μόδα, δεν υπήρχαν μαγαζιά. Να πω εγώ, κύριε Παναγάκο, ότι ξεκινήσατε με ένα στο κέντρο της Αθήνας, ναι, το 1977, ναι, ναι, και σήμερα έχετε κάνει μια πολυεθνική. Την απογείωση της εταιρείας την έκανε ο Τζοβάνι, ο Καστίγιο, ο Βασίλης ο Καραπιάλης και διάφορα άλλα που τους θυμάμαι. Μέχρι και τον Ντασάεφ, το Ρώσο είχατε. Με όλα μου τα ταξίδια, οι εταιρείες, οι τότε τα καταστήματα, τα αθλητικά, Κατράτζος και άλλοι, πουλάγανε. Ξεχνάω έναν πρόεδρο που είχε η ΑΕΚ, το Ελλάς, τάδε πώς το λέγανε. Ζαφυρόπουλο. Ο Ζαφυρόπουλος, κάτι ελληνικά. Εγώ με όλα μου τα ταξίδια, Deutschmark, τότε δεν είχαμε στο ευρώ, τα έπαιρνα Deutschmark και διάλεγα ΝΑΕΚ, το ένα τ' άλλο. Και βρήκα και έναν πολύ καλό τσαγκάρι, ο οποίος με παραγγελία σε όλες τις μεγάλες εταιρείες έφτιαχνε ένα ποδοσφαιρικό παπούτσι, όπως ήταν κάτι Ιταλί, ήταν περίφορα ό,τι να είναι, με καγκουρό δέρμα. Και οι μεγάλες εταιρείες βάζανε και τις φραγίδες και το φοράγανε. Εγώ αυτό το έκανα. Καστίγιο, Τζοβάνι και όλοι οι άλλοι για πάντα στο λιμάνι με καγκουρό δέρμα που του φτιάξα ο ένας το κόκκινο, ο άλλος φοράγε το κίτρινο. Και ένας παίξαμε τον Απόλλωνα Κύπελλο και φάγε 5-0, θυμάμαι πώς έχει φάει και είχαν βάλει τα... Άρα λοιπόν θέλω να πάμε στην ουσία που είναι ο αθλητισμός και σε συνεργασία με μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ναι, βοηθήσαν έτσι ώστε η εταιρεία σας να αναπτυχθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό ήταν, και να φέρω ένα παράδειγμα που φέραμε πράγματα που δεν τα είχε Ελλάδα. Παράδειγμα, δηλαδή, θυμάμαι αυτός ο Τσόνης, πώς το λέγανε στο όνομα, Πικοντό, ο προπονητής. Ναι. Ήθελε ειδικό παπούτσι με ειδική τάπα. Από την Ιταλία, η αδελφή, πώς το λέγανε, Αντρέας... από την Αγία Παρασκευή. Ο Αντρέας Τσόνης, λέτε. Παίξανε στον Εθνικό, ναι, Πειραιά. Σταματάκηδες. Οι σταματάκηδες, παιχταράδες, και αυτή ήταν τα ειδικά. Περίμενα, τα φέρω εγώ, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Κάναμε ένα ταξίδι, βέβαια είχαμε προβλήματα στα τελωνία, βάζαμε μακαρόνια μέσα και. Τότε δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές. Πάντως είσαστε και φυείς αρκετά με οξυδέρκεια, πέραν από την δυνατότητα μέσα από τον αθλητισμό,
και εσείς ο ίδιος βοηθήσατε έτσι ώστε να γίνει με έξιμες κινήσεις. Το κόλπο που έκανα που ερχόταν δημοσιογράφοι και έλεγα αύριο 11 η ώρα το βάλει, θα δώσει η αυτόγραφα. Χιλιάδες απ' έξω. Κόσμος, ε? Ναι, κάτι τώρα, κάτι με τον Βασίλαρο, με τα γκολ που έβαζε τότε. Μας βοηθήσαν τα παιδιά και εμείς. Και το καλό δεν δεχόταν χρήματα όλοι αυτοί. Τα ρουχαλάκια, τα όλα. Και από το ένα κατάστημα. Τότε δεν παίρναμε, μόνο ρούχα μας δίνανε οι εταιρείες. Ναι, χρήματα δεν παίρναμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, από ένα κατάστημα φτάσαμε τα 150, αν θυμάμαι. Ναι, 150 καταστήματα, απλωθήκαμε σε όλα τα Βαλκάνια. Τώρα θα μας έκανε μια πρόταση η Ρόμπιντι Κάπα. Η Παναθηναϊκή απορώ, ρε παιδί μου, έχουν αναγκαστεί. Τον Παναθηναϊκό 4 χρόνια τον δίνατε. Ωραιότερο ρούχο από αυτό καν δεν υπάρχει. Mm. Είναι τυχαίο όλες οι ιταλικές ομάδες να φοράνε Ρόμπιντι Κάπα. Και αυτό τα βγάλε και όλα. Κοιτάξτε, κύριε Παναγάκου, έχετε 4 χρόνια με τον Παναθηναϊκό, τώρα είστε με τον Άρη, νομίζω συνεργάζεστε. Είναι ο Άρης και, και πολλές άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει λοιπόν, πρόβλημα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Έχουμε και κάποια μηνύματα για εσάς. Θα διαβάσει η Ράνια σε πολύ λίγο. Διαφημίσεις λοιπόν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Όμως εσείς εκτός από την τηλεθέαση στέλνετε και μηνύματα. Για να μας τα διαβάσει η Ράνια. Έχουμε λοιπόν από τον Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκπομπή σας και τους σημαντικούς καλεσμένους σας. Ο κύριος Παναγάκος είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας, αλλά κυρίως εξαιρετικός άνθρωπος με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Ωραία. Πολύ ευχάριστο μήνυμα. Κύριε Παναγάκο, κύριε Καρούλια, κάτι γελάκι. Ναι, μιλάω γιατί ο κύριος Παναγάκος πραγματικά ήταν από τους πρώτους που έφεραν το. Και το ποδοσφαιρικό αλλά και το αθλητικό ντύσιμο σε ευθεία. Και θυμάμαι ότι στον Παναθηναϊκό το 83, την είχατε τότε την εταιρεία, έτσι δεν ήταν, 82, ξεκινήσαμε με Admiral. Ναι. Και ήταν πολύ ωραία ρούχα. Να φανταστείτε ότι έχω από τότε, έχω μια φόρμα από τότε, η οποία ήταν, μιλάμε τώρα 40 χρόνια πόσο είναι. Και πραγματικά ήταν επανάσταση τότε για την εποχή. Και βέβαια μετά εξελίχθηκε και βλέπω ότι δεν ήξερα ότι έχετε κάνει τόσα πολλά μαγαζιά. Συγχαρητήρια. Και να είστε πάντα κοντά στον αθλητισμό. Είμαστε γιατί πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους. Και δωρές κάνουμε έτσι, σε μικρές ομαδούλες. Ο τηλεθεατής, κύριε Παναγάκο, νωρίτερα, ο τηλεθεατής μιλούσε για την κοινωνική προσφορά και τις δωρεές που κάνατε. Καλά τώρα, ειλικρινά ντρέπομαι γιατί είμαι και πολύ θρήσκος και κάθομαι με την Παναγία και της λέω μου δίνεις και εγώ δίνω. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό. Δόξα τω Θεώ που έχουμε κοτόπουλα στο μπάτερ εδώ πέρα, το πατριάρχη. Μα το έχετε κάνει, κύριε Παναγάκο, άλλα σημαντικότερα πράγματα. Δύο μπάλες, τρεις μπάλες, πάτε. Πολλά άλλα σημαντικότερα από ό,τι πληροφορούμε. Για παιδάκια, για τέτοια. Τι να κάνεις, να πούμε, δόξα τω Θεώ λέμε. Κύριε Παναγκάκο, με δύο κουβέντες. Η επόμενη στόχη της εταιρείας σας είναι ανάπτυξη, είναι σταθεροποίηση. Η ανάπτυξη είναι και μπαίνουμε σε ένα τομέα της εκδρομής και της εξοχής και φτιάχνουμε ένα τουριστικό χωριό στη Μάνη με δύο πύργους που ήταν επί πειρατών και διάφορα άλλα για να έρχονται οι τουρίστες και οι ξένοι από την κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είναι αγορασμένα. Σωστά. Τα φτιάχνουμε και θα μπούμε σε ένα νέο προϊόν. Θα λοιπόν, είναι. Να ευχαριστήσω. Καλεσμένοι όλοι στα εγγένεια που θα κάνουμε στην ωραία Μάνη. Πολύ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Παναγκάκο. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Καρούλια. Ράνια και εσένα. Να ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι, όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό ξημέρωμα.